Είναι ο Κυριάκος ο Μπισίδης. Κυριάκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο και εσύ για το κουρατίο σου και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είναι με ειλικρίνεια και πραγματικά αυτό είναι που νιώθω, μιλάω μαζί σου. Θέλω τώρα με αφορμή και τη χθεσινή κλήρωση, εντάξει, ουσιαστικά μπαίνουμε σιγά σιγά, είμαστε τέλη Ιουλίου, έχουμε ένα μηνάκι ακόμα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα της διακοπής των Χριστουγέννων, αλλά είναι του Μουντιάλ ουσιαστικά η διακοπή, θα είναι μεγάλη η διακοπή. Μέχρι τώρα και από αυτά που θέλω ένα γενικό σχόλιο πριν πάμε συγκεκριμένα στον Άρη που θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο, μέχρι τώρα από αυτό που έχεις εισπράξει εσύ, δηλαδή από τις κινήσεις και τα φιλικά παιχνίδια, τα δύο ευρωπαϊκά τα δικά μας επίσης, τα επίσημα, τα τρία μάλλον γιατί ήταν και ο Ολυμπιακός, τι συμπεράσματα έχεις βγάλει για τις ομάδες που προετοιμάζουν εν ώψη της νέας σεζόν, για όλες τις ομάδες γενικά? Χωρίς να το εκλάβουμε για το λόγο ότι εγώ παίξω στον Άρη, νομίζω ότι η ομάδα μας φέτος έκανε τις καλύτερες κινήσεις μέχρι τώρα για μένα στο θέμα του ρόστερ και της ενδυνάμωσης του ρόστερ. Και τον Μωρά έχει τόσες πολλές επιλογές σαν προπονητής για να μπορεί να κάνει σχεδιασμούς και να κατεβάζει την ομάδα ανά πάσα στιγμή, είτε σε παιχνίδι είτε στη διάρκεια του αγώνα, να αλλάζει πράγματα στην τακτική του. Νομίζω ότι έκανε τις καλύτερες κινήσεις από όλες τις ομάδες στην Ελλάδα ο Άρης, παρόλο που ήταν λίγο ρίσκο να φύγουν πολλοί παίκτες από τον κορμό, θα έλεγα, της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά νομίζω ότι οι προσθήκες, καταρχάς και από ονόματα, έτσι, να βάλουμε και το Σεβινιό, να βάλουμε και το Μανού Γκαρσία, τη τελευταία μεταγραφή, ναι. Νομίζω ότι η ομάδα προσπαθεί να χτίσει κάτι το ιδιαίτερο φέτος, να είναι πάρα πολύ δυνατή στο πρωτάθλημα και να πάει για παραπάνω στόχους από ό,τι πήγε πέρυσι. Άρα νομίζω ότι η ομάδα του Άρη έκανε τις καλύτερες κινήσεις, ναι, μέχρι τώρα από όλους. Δεν δήλωσαν φυσικά οι μεταγραφές και για τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά νομίζω ότι μας έκανε και μάθημα αυτά που περάσανε με τους αποκλεισμούς όταν δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι στο θέμα της Ευρώπης, όπως το πάθανε και κάποιες άλλες ομάδες. Και να πάμε και στον συμπολίτη μας με το άτυχο αποτέλεσμα που είχε με τη Λεύσκη, νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμη η ομάδα του ΠΑΟΚ να πολλές φορές τέτοιες στην παγίδα αυτή, Γιώργο, με αποτέλεσμα να βρίσκει σκούρα. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι λειτουργήσαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος σε αυτό το κομμάτι. Η μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη, Κυριάκο, είναι δεδομένη, είναι εντυπωσιακή. Και σε σύγκριση, ναι, με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικότερα είναι η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα με τις μεταγραφικές της κινήσεις. Είναι αυτές που θα δώσουν φέτος στον Άρη το κάτι παραπάνω, το πολύ, ναι, παραπάνω. Νομίζω ότι να σου πω κάτι. Κάθε φορά όταν μια ομάδα έχει στόχους, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθεί να πάει καλύτερα από την περσινή χρονιά ένα βήμα. Η ομάδα έχασε στις τελευταίες αγωνιστικές τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ. Και τα προηγούμενα χρόνια βγαίνει συνέχεια η ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το βήμα παραπάνω είναι να πάει πολύ καλά στο θέμα της Ευρώπης, να πάμε στους ομίλους οι οποίοι θα έχει και οικονομικά ωφέλη πάρα πολλά, θα βοηθήσουν στην ομάδα. Γι' αυτό νομίζω ότι και ο πρόεδρος έκανε το κάτι παραπάνω, είδε και τη δίψα του κόσμου το πόσο μπορεί η ομάδα να πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Και όταν βλέπεις ότι προσπαθεί να έχει, αν μη τι άλλο, σε κάθε θέση έναν εισάξιο ποδοσφαιριστή, που για μένα οι ομάδες εκεί πρέπει να κυμαίνονται, να έχουν τουλάχιστον δύο ενδεκάδες, θα έλεγα μια 18-19, η οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που έχει όταν μια ομάδα παίζει Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα, αν μη τι άλλο να έχει εισάξιο αντικαταστάτες. Αυτό προσπαθεί να κάνει από ό,τι βλέπω και ο προπονητής και ο πρόεδρος, και νομίζω ότι μέχρι τώρα το πάνε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσουμε λίγο ότι θέλουμε μια εφηδρική λύση καλή στα μετώπιστα για να μην πάρουν το βάρος όλο ο Μπράβης μαζί με τον Φαβιάνο, ναι, νομίζω ότι από εκεί και πέρα έχουμε τα πάντα το να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι αλχημίες θέλει στο θέμα της τακτικής, γιατί σας είπα ότι έχουμε περίπου δύο παίκτες σε κάθε θέση. Λες δηλαδή ότι αν κάτι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Άρη, που χαρακτηρίζεται πλήρες και εντυπωσιακό όσον αφορά την ενίσχυση πάντα, θέλει μια προσθήκη δυνατή στα center back, λες, Κυριακό? Έτσι, γιατί νομίζω ότι από πίσω έχουμε κάποιους μικρούς που είναι
σε ηλικία που βλέπουμε ότι παίζουν σε αυτή τη θέση, τους έβαλε και στα κάποια τελικά παιχνίδια ο Μπούργος. Αλλά νομίζω ότι ίσως θέλει κάποια μια προσθήκη στην διάδα αυτή που, αν μη τι άλλο, να μην φοβόμαστε να πάσα στιγμή αν τυχόν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, είτε κίτρινες κάρτες είτε τραυματισμός, να μην έχουμε το πρόβλημα. Μια και στις υπόλοιπες θέσεις όλες είναι, νομίζω ότι είμαστε πλήρες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, εντάξει, και δεν έπαιζε εσύ, δεν ήταν και παλιό το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, στη θέση που εσύ αγωνιζόσουν, αυτό που βλέπεις τώρα στον Άρη σε καλύπτει, στους παίκτες δηλαδή της μεσαίας γραμμής? Εντάξει, καταρχάς, με έχουν κάνει, με έχουν βαφτίσει ότι ήμουν πάντα σαν σεντερφόρο. Φυσικά τα πρώτα μου χρόνια και με το Λίμπρες ήταν αυτός που ήθελα να παίζω μπροστά. Ναι. Αλλά τα περισσότερα χρόνια και στον Άρη και μετέπειτα, Γιώργο μου, έπαιζα στη θέση του κεντρικού χαφ. Ναι. Εγώ εκεί δέσποζες, φυσικά, στο κέντρο. Ναι. Αλλά τα πρώτα μου χρόνια πραγματικά έπαιζα και σε σέντερφορ, όπως έπαιζα και στους αεραστέχνες και στις εθνικές ομάδες. Έπαιζα πάντα είτε φορ είτε σαν χαφ. Οπότε θα μιλήσουμε για τη θέση του σέντερφορ, που νομίζω ότι είσαι ένας παίκτης κογκρέτ που είναι λίγο ακόμα πίσω στο θέμα του ρυθμού και της φυσικής κατάστασης, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται όμως ότι ο παίκτης έχει πολύ καλές παραστάσεις από το πρωτάθλημα που έπαιζε, είναι ένας ικανός παίκτης, είναι μέσα στην περιοχή. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε πέρυσι με τον Καμαρά, γιατί ένας περιφερειακός παίκτης από τα άκρα και από δεξιά και από αριστερά, είτε και πιο πίσω, να κάνει πολύ καλές δουλειές, να ανοίγει, να μάχεται. Νομίζω ότι πήραμε ένα παίκτη τέτοιον, ο οποίος με τις προσθήκες των άλλων παιδιών που είναι από τα άκρα, που έχουμε μια ενδυνάμωση, θα έλεγα, στα άκρα, έχοντας Μαντσίνη, Ματέο Γκαρσία και η Τούρτε από πέρυσι, και τώρα έχει μπει ο Καμάτσο. Έρχεται ο Γκαρσία και ο Ζερβινιό, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να παίξουν και αυτοί έναν μεσοεπιθετικό ρόλο πάρα πολύ σε δυνατά στοιχήματα. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο ιδανικός παίκτης ο Γκρέι να υποφεληθούν και οι υπόλοιποι, αλλά και αυτό σίγουρα, το να είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και να είμαστε να βγάζουμε παίκτες παραπάνω στη μεγάλη περιοχή από ό,τι κάναμε το κάναμε πέρσι, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα στον γκολ. Στον γκολ, το πρόβλημα που έβγαλε το μεγάλο στον γκολ οφείλονταν περισσότερο στον παίκτη που δεν ήταν στο κατάλληλο σημείο για να τις μπρόξει στα δίχτυα, ή σε αυτούς που το φτιάχναν αυτό το πράγμα, δηλαδή, για να φέρουν το συμπεριφορικό. Νομίζω λίγο και από τα δύο, Γιώργο, όπως το λες, θα συμφωνήσω. Για το λόγο του ότι σίγουρα τον γκολ είναι και το πολύ πιο δεδομένο στο έμφυτο να το έχεις, έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή να έχεις ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στο τέλος να βρει συναισθία. Αυτό είναι μεγάλο προσόν το οποίο το έχει ο καθένας. Ξέχωρα από τώρα που έχουμε φτάσει σε σημεία να γίνεται προπόνηση ατομική για να βελτιώνονται οι παίκτες, αλλά το γκολ είναι ένα έμφυτο πράγμα το οποίο το έχεις είτε με το κεφάλι είτε με τα πόδια. Όταν θα είσαι στην περιοχή, από τις δύο φάσεις μέχρι να την κάνεις γκολ. Δεν το είχαμε πέρυσι, δεν είχαμε παίκτες τέτοιους αυτή τη στιγμή πέρυσι που να λέμε ότι θα έχουμε το εύκολο γκολ. Ναι. Αυτό εννοούμε εύκολο γκολ, έτσι. Όπως υπήρχαν παλιά κάποιοι σεντρεφόροι που να θυμίσω Βαζέκα, να θυμίσω κάποιους παίκτες, οι οποίοι το Μαύρος, ο Θωμάς, στα χρόνια τα δικά μας, οι οποίοι τη μισή φάση κάνανε γκολ. Φέτος με την ποιότητα που δείχνουν οι μεσοεπιθετικοί, είτε από πίσω είτε από τα πλάγια, νομίζω ότι θα έχουμε μια δυναμική του να κάνουμε φάσεις και ελπίζω να είναι όχι μόνο φάσεις, να είναι για να έχουμε και τα τελειώματα ανάλογα και να σκοράρουμε πάρα πολύ εύκολα. Mm. Γιατί βλέπουμε ότι ο Καμάτσο δεν επέξει στις γραμμές, μπαίνει πάρα πολύ προς τα μέσα. Ο Ιτσούρμπι το ίδιο και να πηγαίνουν να συγκλίνουν προς το center for, προς τον Κρέι, και να είναι πολύ πιο δυνατή η ομάδα στον άξονα και να χτυπάμε κατευθείαν στους κεντρικούς αμυντικούς της αντίπαλης ομάδας. Αυτό είδα τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι με την Κόμελ. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ευτυχές του να παίζεις έτσι, για να δίνεις και χώρο στους μπακ με τον Πίρσμαν, ο οποίος για μένα θα θυμηθείτε, θα σας πω ότι θα είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφή που έκανε φέτος ο Άρης, παρόλο που έκανε άλλα πιο βαρύ ονόματα. Για μένα αυτός ο παίκτης είναι καθηγητής στην τακτική, το πώς πρέπει να δίνουν οι μπακ. Και νομίζω ότι όταν θα μπαίνουν προς τα μέσα και θα είναι τόσο επικίνδυνοι οι πλάγοι παίκτες, Γιώργο, θα έχουμε και πολύ καλά βγαλισμένα από τους μπακ μας, που το έχουν δείξει ότι θα διασπάσουμε πολύ πιο εύκολα τις αντίπαλες άμυνες που είχαμε πέρυσι το πρόβλημα
όταν παίζανε με δύο γραμμές άμυνα ζώνης. Κυριάκο, επειδή η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία, σε αυτήν ανήκω και εγώ βέβαια, εμείς βλέπουμε είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση την ομάδα, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα παίξει, μας ενδιαφέρει να πηγαίνει η μπάλα δοκάρι και μέσα. Εσείς που γνωρίζετε, ναι, εννοείται, δηλαδή αν παίζει 4-4-2 ή 3-5-8 ή 17-5-21 δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, έτσι όπως τον έχουμε δει, έτσι, και πέρα από αυτό που έχουν δει τα δικά σου μάτια, τι παίζει, τι θα παίξει δηλαδή, το σύστημα εννοώ, δηλαδή το πώς θα παρατάσσεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούργος σε ένα 4-4-2, για το λόγο του ότι έχει λίγο σαν κρυφό center forward τον Πάλμα, ο οποίος θα έλεγα ότι δείχνει καλύτερα πράγματα από ό,τι έριξε πέρυσι. Νομίζω ότι σαν δεύτερο center forward είναι σε ένα 4-2-4 στην ουσία στην επίθεση, και σε ένα 4-4 θα έλεγα ένα, χωρίς το Πάλμα να γυρίζει πάρα πολύ, να βοηθάει τους δύο κεντρικούς σε χαφ, εκεί ίσως να υπάρξει λίγο πρόβλημα, και νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε όταν θα πάει ένας παίκτης λίγο πιο πίσω και να αφήσει τον Κρίς στην επίθεση στην κορυφή. Φυσικά, καταρχάς, δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι είναι έτοιμη ομάδα. Έτσι. Ναι. Μια ομάδα με την Κόμελ, βάλαμε κάποια στημένα τα οποία ήταν πάρα πολύ άπιαστα και μπήκαν μέσα και είχαν αντίδραση στο 0-1 κατευθείαν. Με μια ομάδα η οποία δεν έριξε για τίποτα το ιδιαίτερο, θα δουν δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε το δεύτερο μάτς αύριο, μετά πάμε στη Μακάβη που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και εγώ θέλω να δω την αντίδραση, έστω και τώρα ακόμα νωρίς, στα παιχνίδια που θα παίξουν με τη Μακάβη. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να δούμε πράγματα και να κατασταλάξει, θα έλεγα, ο προπονητής σε ένα σύστημα τέτοιο που για την περίοδο αυτή θα είναι αυτό το οποίο θα φέρει αποτελέσματα, Γιώργο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μια εύκολη ερώτηση για το τέλος. Ποιος είναι ο παίκτης που αγαπάς περισσότερο να βλέπεις στον Άρη φέτος? Ποιος σου αρέσει, ρε παιδί μου, πολύ? Ναι. Ποιος παίκτης είναι αυτός που σου αρέσει πολύ? Κοίταξε, ακόμα δεν είδαμε τα δύο τα αστέρια, τα μεγάλα. Ναι. Με τον Σερμινιό, ο οποίος μακάρι να είναι το παιδί καιρό και να μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, γιατί κατάλαβε, είδε τον κόσμο προχθές, γιατί πρέπει να τονίσουμε και τον κόσμο, εσύ, Γιώργο, εντάξει, είναι αυτός ο λαός έχει περάσει τα πάντινα, δεν έχει δει στην ζωή του τίτλο. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό που συμβαίνει με τον Αριανό λαό, έτσι. Δεν το συζητάμε, είναι για μένα η παρακαταθήκη στην προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος, νομίζω ότι είναι στιλοβάτες. Για την προσπάθεια αυτή που κάνει να ανεβάσει και τα budget, να ανεβάσει και την αξία του roster ανά πάσα στιγμή, νομίζω ότι βλέπει τον κόσμο το πόσο διψάει για τη διάκριση. Ναι. Και να το τονίσω αυτό, γιατί το ξέχασε προηγουμένως, είδαμε την ατμόσφαιρα που υπήρχε με την Κόμελ, ήταν κάτι το συγκλονιστικό και δίνει κίνητρα σε αυτά τα παιδιά να παίξουν καλά. Δεν έχουμε δει ακόμα τον Γκαρσία για τον Ζερβινιό. Εγώ σου είπα ότι ο Μπακ, ο Μπίτσμαν, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, γιατί έχουμε παραστάσει, τον έχουμε δει και ο πέρσι με τι χρονιά έκανε με τα Γιάννα, γιατί παιχνίδια έκανε και τον Μπίτσμαν. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος θα βάλει και θα βάλει και γκολ, θα δώσει και πολλές ασίστ. Στα στιμένα είναι πολύ δυνατός, πολύ έξυπνος. Βγαίνει πάρα πολύ καλά το να κάνει τις σωστές τις έντρες, κρατάει μπάλες. Δεν ξέρω, μου αρέσει υπερβολικά παρόλο που παίζει πίσω. Εντάξει, η δυναμική μας είναι τα δύο στόπερ, είναι ευτυχία που υπάρχουν αυτά τα δύο παιδιά, νομίζω, και δίνουν τη σιγουριά πίσω. Θέλουμε λίγο να προσέξουμε στον χώρο του κέντρου, να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο δυνατοί στη μετάβαση, στην άμυνά μας. Γιατί θα είναι δύο, στην ουσία θα παίξουν δύο κεντρικοί χαφ. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει, φυσιολογικά θα παίξουν αυτοί οι δύο και μπροστά τους ο Μανέ. Ο Γκαρσία θα είμαστε σε ένα 4-3-3. Λέμε τώρα ότι το σύστημα, Γιώργο, ότι θα είναι, αρέσει στον Μπούργος να πει 4-4-2. Αν μπει όμως ο Γκαρσία μέσα που παίζει σαν ένα οκταροδεκάρι και πίσω το φορ, είτε θα παίζει με ένα αμυντικό χάφ, είτε μπορεί να παίζει και δύο αμυντικά και με αυτόν. Άρα το σύστημα θα πηγαίνει σε 4-3-3. Εκεί λέμε ότι είναι η δυναμική του Άρη φέτος, Γιώργο, ότι είναι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει οποιοδήποτε τακτική θέλει ο προπονητής, να παίξει την ομάδα, είτε με σύστημα που θέλει να κατεβάσει αναλόγως τον αντίπαλο, είτε αν το παιχνίδι δεν είναι υπέρ μας, είναι υπέρ μας. Κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις αυτή τη μεγάλη δυναμική στο να αλλάζω πράγματα. Όταν το ρόστερ έχει φτάσει να έχει 18 παίκτες,
Παρά πάση στιγμή θα μπαίνει ο καθένας μέσα και θα προσφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις άκουσα το κουδούνι πίσω, τέλος το μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριακό. Σε καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τα καλύτερα πραγματικά. Δεν χάζευε κανένα το μάθημα. Για εμάς, κύριε, για τον Άρη, αλλά και όλες οι ομάδες να προχωράνε στην Ευρώπη, να φέρουν βαθμούς στην ομάδα, στην Ελλάδα και να πάει το ποδόσφαιρο, το έργο να πάει λίγο μπροστά, Γιώργο. Και, έτσι, έτσι. Και λίγο παραπάνω να δούμε και τον Έλληνα παίχτη. Λίγο το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ναι. Το μόνο που με προβληματίζει είναι αυτό. Βγήκαν κάποια παιδιά τώρα, 4-5 από τις ακαδημίες, από την ΚΑΠΑ 19. Ελπίζω να τους δοθεί ευκαιρία και να πάνε και αυτά τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Είναι το τελευταίο μήνυμα που δίνω, Γιώργο, από την εκπομπή σου. Και πήγαν και ξύρισαν τα κεφάλια τους στην προετοιμασία και δεν μπορούσαμε να τους ξεχωρίσουμε. Ποιος είναι ποιος, Λοιπόν, πρέπει να βγούμε στο διάλειμμα. Πραγματικά, δηλαδή, απόλυτη ησυχία στην τάξη. Δεν χασκογελούσε κανένας από τους συμμαθητές μου. Ώρα για διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα. Να είσαι καλά, Κυριακό. Ευχαριστώ πολύ.